They added a crafting map. Yes, so now you can craft the doors. Good, that's nice. Vamos, vamos, vamos.
Την αγάπη με, τη ζαβόμαστε,
την καμαρώνουμε. Και στολίζουμε ακόμα τα μπακόνια μας μέχρι. Είναι η γαλλονολεύκη, η ελληνική σημαία, το πρώτο και κυριότερο συμβόλο του ελληνικού εθνούς. Η τωρινή σημαία της Ελλάδας υιοθετήθηκε από την πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιρρεύου το 1822 ως ναυτική σημαία της χώρας. Από το 1822 έως το 1978 η σημαία χρησιμοποιούνταν στη θάλασσα και τις ξένες υπηρεσίες. Το 1978 έγινε η μοναδική εθνική σημαία. Σημαίες με το σταυρό χρησιμοποιήθηκαν από τις πρώτες μέρες της Επανάστασης του 1821. Η πρώτη ελληνική σημαία με τον λευκό σταυρό σε γαλάζιο φόντο σχεδιάστηκε, υφάνθηκε, ευλογήθηκε και υψώθηκε από τη Μονή Ευαγγελιστρίας και στη Σκιάθο του 1807. Ήταν η σημαία του Γιάννη Σαθά. Ήταν επαναστατική στη δυτική Σαιρεά Ελλάδα και στην περιοχή Ανοβάλτου. Σε αυτήν ο μοναχός Νίφωνας όρκησε τους οπλαρχηγούς Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Ανδρέα Μιαωλή, Γιάννη Σαθά και άλλους να καταστρώσουν το σχέδιο δράσης τους. Από τις πρώτες σημαίες ήταν αυτή της φιλικής εταιρείας. Φέρει τον ιερό δεσμό με τις 16 στήλες σταυρό εντός κλαδιών ελιάς και λογχοφόρους σημαίες με τα γράμματα «Η ελευθερία ή θάνατος». Αυτή η σημαία που σχεδίασε ο παλιόν πατρόν Γερμανός ύψωσε ο Γεώργιος Ισίνης το 1821 στην Ηλίδα. Η πρώτη όμως σαφώς επαναστατική σημαία είναι αυτή που υψώθηκε στον Ιάσιο της Μολδαβίας στις 22 Φεβρουαρίου του 1821 από τον Αλέξανδρο Υψηλάτη και ευλογήθηκε από τον Μητροπολιτή Βενιαμίν στη Μονή των Τριών Ιεραρχών 4 μέρες μετά. Από τη μία πλευρά έφερε το μυθικό αναγενωμένο σκηνικά με την Επιγραφή «Έκτης τάκτης μου αναγενώμε», ενώ από την άλλη έφερε ερυθρό σταυρό πλαισιωμένο από Στεφάνη Δάφνης και την Επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Ο κάθε οπλαρχηγός δημιουργούσε και χρησιμοποιούσε τη δική του σημαία. Σε όλες όμως υπήρχε ο σταυρός εκφράση της πίστης. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης χρησιμοποιούσε τη σημαία της οικογένειας του, λευκή με γαλάζιο σταυρό στη μέση. Ο Αθανάσιος Διάκος είχε λευκή σημαία, με τον Άγιο Γιώργιο στη μέση με την επιγράφη «Ελευθερία ή θάνατος». Σύμφωνα με την παράδοση, την έφτιαξε στη Μονή του Οσίου Λουκά. Ο Ανδρέας Μιαούλης διέθετε λευκή σημαία με κίτρινο σταυρό στη μέση, πάνω στον οποίο αναγραφόταν η φράση «Ελευθερία ή θάνατος» και η χρονολογία 1821. Το δεξί άνω άκρο της σημαίας ήταν και ανώ με έναν κόκκινο σταυρό στη μέση και δύο λευκές λωρίδες σε σχήμα Χ. Η σημαία του Δημήτρη Πλαπούτα είναι μεταξύ όσων χρησιμοποιήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης. Άσπρη με γαλάζιο σταυρό και στις τέσσερις γωνίες του είχε γραμμένο το «Ιησούς Χριστός νικά». Η παράδοση θέλει τον Παπαθλέσσα στην Τρίπολη να σχίζει το βαθύ γαλάζιο σώρασό του, να σχηματίζει ένα τετράγωνο και να κοιτάζει τον γνωστό αγωνιστή Παναγιώτη Κεφαλά να σχίσει δύο λουρίδες από την άσπρη φουστανέλα του ώστε να σχηματίζουν σταυρό. Η σημαία αυτή θεωρείται από πολλούς η βάση της πρώτης επίσημης σημαίας του ελληνικού κράτους, υψώθηκε πανηγυρικά στην απελευθερωμένη Τριπολιτσά. Η σημαία της Μάνης ήταν λευκή, με γαλάζιο σταυρό και τις επιγραφές «Νίκη ή θάνατος» και «Ή ταν ή επιτάς». Να σημειώσουμε ότι εδώ χρησιμοποιείται η λέξη «Νίκη» και όχι η λέξη «Ελευθερία», γιατί η Μάνη ήταν πάντα ελεύθερη. Ήδρας, πέτσες και ψαρά. Στο μέσο έφερε σταυρό που πατούσε σε μία ανασταμένη ημισέλινο. Από τη βάση του σταυρού υψώνονταν στη μία πλευρά άγκυρα. Γύρω της ήταν τυλιγμένο ένα φίδι που του έτρωγε τη γλώσσα μια κουβάλια.
Στην άλλη πλευρά είχε λόγχη και έφερε την επιγραφή «Ελευθερία εφάνωτος». Τα σύμβολα και η επιγραφή ήταν ερυθρού χρώματος που συμβόλιζε το ποταμό αίματος. Ο Σταυρός δίνει την δικαιοσύνη του αγώνα για να στραμμένη η μισέλινο στη μελλοντική πτώση του Οθωμανικού κρατούς, η αγκύρατη σταθερότητα του αγώνα, το φίδι τη ιερότητα του σκοπού και η κουκουβάια την πρόνηση στην διεξαγωγή του αγώνα. Οι σημαίες των σφιτσών και των ψαρών έφεραν την επιγραφή «Ελευθερία ή θάνατος», ενώ οι τρεις σημαίες της Σάμου έφεραν «Η ελευθερία ή θάνατος». Στήθε τα λογαμισία και το πύλιο πάνη, στάτησε ο άνθιμος Κάδης, με τις τόπιος ο πρόχειρος, το βαστάκι, το γαράφι και άλλους, και ύψωσε την σημαία της ελευθερίας. Η σημαία αυτή ήταν λευκή, με κόκκινο σταυρό που με τέσσερις μικρότερους σταυρούς στα λευκά τετράγωνα της σημαίας. Αυτή ήταν η παρουσίασή μας. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, να τα καμαρώσετε όπως επιθυμείτε. Ζήτω στην Ελλάδα μας, ζήτω στη σημαία μας και του χρόνου να είμαστε καλά και να σας δούμε από κοντά. Γεια σας!
επιφάνει η πόλη που αστράφτει, που φως καρπάθει γύρω της και σαν τον Ιωάννη. Είναι ένα από χώρα μας που μέσα στους αιώνες πάντα τη στεφανώνουμε θαύματα και αγώνες. Στο σουλί. Εκεί στο σουλί, πάνω περηφανή, σουλιώτες γίνηκαν της πατρίδας και νέοι στρατιώτες. Μη με βλέπετε μικρό, έχω φλόγα σπίκατε αρχή αγαπώ πολύ πολύ την πατρίδα μου. Η πατρίδα μας εορτάζει, η θαρία μας μιλά, ζήτω ζήτω η ελευθερία. Τις παιχνίδες μας, την αυτερία ξέρω να απολυμάω.
Προς το τιμόνι στέγον ορθή και ο Δίας είναι εμπόδιο στον δρόμο που να στάθε κανέναν Αθήνα. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσιος είμαι εγώ, που κάστρο υψώσα της λευτερίας το χάνι της γραδιάς. Το ιωρώικο φάνατο του Διάκου πάλισα να εκδικηθώ και με τον νομέ βριώνει δέντησα σαν να αναμετρηθώ. Με τους άντρες μου μαζί πολεμήσαμε γενναία και νικητήρια υψώσαμε ελληνική σημαία. Στην Αλαμάνα πάλεψα στη στεριά Ελλάδα και τη ζωή μου έδωσα για τη μητέρα Ελλάδα. Τον φοβερό Ομέρ Βριώνη δεν φοβήθηκα. Δεν δίστασα λεπτό και αχμάλωτος σαν πιαστικά με τολμή και ενδρία συστιαστικά. Αθανάσιος Διάκος το όνομά μου αθάνατο για πάντα θα μένει και να θυμίζει σε όλους μας πόσο γεννός. Ελληνάς ξέρει γενναία και να πεθαίνει. Τη έδωσε το κρίνο. Τη ίδια μέρα διάλεξαν οι Έλληνες.
της κεφάλι, τα άρματα αρπάξανε, σήκωσαν το κεφάλι. Διπλή είναι σήμερα η ορτή, διπλή και η χαρά, γιορτάζει η πατρίδα μας μαζί και η Παναγιά. Ζήτω η Ελλάδα! Σαν του ουρανού.